Μέχρι και τις 29 Ιουνίου, οι εργοδότες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση και να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση. Από την ημέρα αυτή και μετά, όσοι δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, απειλούνται με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, με κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας, ακόμα και με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Ωστόσο, για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση, θα πρέπει να έχει πληρώσει όλες τις μέχρι σήμερα οφειλές του 2012. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που κάνει πολύ δύσκολη και για κάποιους ανέφικτη την αξιοποίηση της ρύθμισης. Νομίζω ότι η επιστολή του κυρίου Κλητσιώτη, που επί ευκαιρία και δημόσια να του συγχαρούμε για την εκλογή του, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Να σας θυμίσω ότι μέσα στο πλαίσιο διεκδικήσεων το οποίο έστειλε σε όλα τα κόμματα και στους υποψήφιους βουλευτές ο Εμπορικός Σύλλογος είναι και η παράταση όλων των ρυθμίσεων και χρεών των εμπόρων επαγγελματιών προς τις ΔΟΗ, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τις τράπεζες. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, να υπάρξει μια περίοδος χάριτος για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε και προς το δημόσιο αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Κανένας δεν θέλει να είναι ασυνεπής προς τις υποχρεώσεις του. Το σίγουρο είναι ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα αδυνατούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις μας. Γι' αυτό επανειλημμένως το έχουμε από τα βασικά θέματα, ζητούμε πάγωμα για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα των οφειλών μας, έτσι, και παράλληλα να υπάρξει και μείωση σε όσον αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις από ληξιπρόθεσμες οφειλές.